Βρισκόμαστε στο χώρο έξω εδώ από το εργοστάσιο της Μαλαματίνα. Εδώ που αυτούς τους μήνες οι εργαζόμενοι του εργοστασίου παλεύουν καθημερινά, συνεχίζουν αδιάκοπα τον αγώνα, απαιτώντας την ανάκληση των απολύσεων των συναδέλφων τους, να σταματήσουν οι διώξεις σε βάρος των συνδικαλιστικών τους εκπροσώπων και την υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Οργανωμένοι στο επιχειρησιακό τους σωματείο δίνουν αγωνιστική απάντηση στο όργιο τρομοκρατίας της εργοδοσίας που εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες. Απεργοσπαστικοί μηχανισμοί, αστυνομία, ΜΑΤ, ΟΠΚΕ έχουν κατασκηνώσει εδώ προκειμένου να τρομοκρατήσουν, να σπάσουν τον απεργιακό αγώνα των συναδέλφων. Όπως βλέπετε, όλο αυτό το διάστημα μέσα δεν δουλεύουν οι εργάτες, τους έχουν πετάξει έξω, αλλά είναι τα ΜΑΤ και οι δυνάμεις καταστολής. Γι' αυτό και η απέτηση όλων είναι τώρα να φύγουν όλες αυτές οι δυνάμεις και να μπουν μέσα οι εργάτες με όλα τα δικαιώματά τους να δουλέψουν. Από αυτό το μέρος καλούμε και από αυτό το βήμα θέλουμε να πούμε σε όλη την εργατική τάξη να δυναμώσει η αλληλεγγύη και η στήριξη στους εργαζόμενους στη Μαλαματίνα. Θέλουμε επίσης να πούμε ότι πρέπει να μεταφέρουμε ό,τι συμβαίνει εδώ σε όλους τους χώρους δουλειάς, όπως είπαμε, να δυναμώσει η αλληλεγγύη και με πρακτικά μέτρα και με οικονομική ενίσχυση, γιατί έτσι νομίζουμε ότι εμείς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την αλληλεγγύη. Θέλουμε επίσης και από αυτό το βήμα να καταγγείλουμε την εταιρεία Eldimac που δραστηριοποιείται στα μεταλλεία της Ελληνικός Χρυσός, που χθες το απόγευμα πέταξε στο δρόμο 100 εργαζόμενους στέλνοντάς τους μόνο ένα απλό mail. Οι συνάδελφοι αυτοί δουλεύουν μέσα στις στοές σε επικίνδυνες συνθήκες, γι' αυτό και η απέτηση όλων μας είναι να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος. Θέλουμε όμως πέρα από αυτό να δυναμώσει η αλληλεγγύη και στους φοιτητές που παλεύουν και δεν επιτρέπουν την είσοδο των δυνάμεων καταστολής στα πανεπιστήμια. Γι' αυτό και το σύνθημα που ακούγεται από τα ιδρύματά μας «Δεν λείπει η αστυνομία, δώστε λεφτά καθηγητές βιβλία», να γίνει σύνθημα όλων μας για να σπάσει η τρομοκρατία, η καταστολή και ο αυταρχισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, θέλουμε να απευθύνουμε ένα κάλεσμα σε όλα τα συνδικάτα να βγουν μπροστά, να οργανώσουμε τις διεκδικήσεις μας απέναντι στην ακρίβεια, στους θανατηφόρους λογαριασμούς του ρεύματος, στα ενίκια που έχουν ξεπεράσει και τους ουρανοξύστες. Σε όλους τους εργαζόμενους απευθυνόμαστε να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, να πάρουν μέρος στις συλλογικές διαδικασίες των συνδικάτων, να συμβάλλουν στην οργάνωση του αγώνα για να απαντήσουμε στην επίδεση που δεχόμαστε. Οι αγώνες των τελευταίων μηνών έφεραν στο προσκήνιο πως όποια θετική διεργασία και εξέλιξη μπορεί να υπάρχει για τα δικαιώματά μας και για νέες κατακτήσεις μπορεί να γίνει μέσα από την οργανωμένη πάλι και όχι να μοιράζουμε τις ελπίδες μας στις κυβερνητικές εναλλαγές σε νέους ή παλιούς λυτρωτές, βάζοντας τους αγώνες μας σε αναμονή. Λέμε καθαρά, καμιά αναμονή, κανένας εφησυχασμός. Η αναμονή είναι χαμένος χρόνος. Να απαντήσουμε, γιατί ξέρετε μας έχουν πρίξει κάθε μέρα με τις δυσκολίες, με τη βαρυχημονιά που έρχεται, κυβέρνηση, εργοδοσία και Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί άλλο, για να μας τρομοκρατήσουν, να μας φοβήσουν, για να μην οργανώσουμε την πάλη μας. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να απορρίψουμε όλα τα διλήμματα τα προσανατολιστικά και να μην χάσουμε άλλο πολύτιμο χρόνο. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια εδώ στη ΔΕΘ ακούσαμε πάρα πολλά. Θυμάστε όλοι τον Πρωθυπουργό που έλεγε εδώ στη Θεσσαλονίκη το 19 για ανάπτυξη για όλους. Το 21 ο σημερινός αρχηγός της αντιπολίτευσης έλεγε για κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ, κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη, με τη γνωστή βέβαια στάση που είχαν στη Βουλή όπου ψήφισαν τα μισά άρθρα. Τώρα θα ακούσουμε περισσότερα λόγω της προεκλογικής περίοδου, όπως τα πανηγύρια της Νέας Δημοκρατίας περιτέλους της μεταμνημονιακής περίοδου και της εποπτείας.
Τα ίδια πανηγύρια ζήσαμε, αν θυμάστε όλοι σας, και το 2018 με το ΣΥΡΙΖΑ, όταν πανηγύριζε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και η χώρα επιστρέφει στην κανονικότητα. Βέβαια, την κανονικότητα αυτή τη ζούμε όλοι στο πετσί μας. Θα ακούσουμε πολλά από αυτά τα κόμματα και την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ για τη στήριξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ώστε μαζί, έτσι λένε, εργαζόμενοι και εργοδότες να ζήσουν καλύτερα, όπως ξαναλέω λένε. Αυτή όμως η ανάπτυξή τους είναι η ανάπτυξη για όλους. Για παράδειγμα, στον κλάδο του τουρισμού, ρεκόρ κερδών που βασίζεται στην απλόχερη κρατική στήριξη, για να κάνουν όλοι αυτοί συγχωνεύσεις, ανακαινήσεις, εξαγορές και με ζεστό χρήμα, όπως το 21 που τους δώσανε πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ στους καημένους μεγαλοξενοδόχους. Αλλά για τους εργαζόμενους του κλάδου τι είχαμε και έχουμε? Πάρα πολλές, πάνω από 14 εργασιακές σχέσεις, μισθούς που είναι μικρότεροι και από αυτούς πριν 10 χρόνια. Αυτό είναι το τουριστικό θαύμα. Για αυτή λοιπόν την ανάπτυξη ξεπουλάμε και υποδομές, όπως πρόσφατα έγινε με τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Η εξυγίανση που προβλέπει απολύσεις, προβλέπει αλλαγές εργασιακών σχέσεων, προβλέπει διαγραφή χρεών. Μάλιστα, τόσο πολλοί συμφωνούν που η Νέα Δημοκρατία δίνει συγχαρητήρια στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτός ξεκίνησε, όταν ήταν κυβέρνηση, το ξύλωμα στην ναυπηγεία. Αυτή είναι η ανάπτυξή τους, δηλαδή φθηνούς εργάτες για να πλουτίζουν οι λίγοι. Τα περί ευημερίας, όπως λένε, είναι ένας μύθος. Γιατί τον Ιούλιο, παράδειγμα, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, το καλάθι, όπως λένε, της νοικοκυράς, κόστισε των νοικοκυριών 224 ευρώ. 53 ευρώ ακριβότερα από τον Ιούλιο του 2021. Μας απειλούν βέβαια και με μαχαίρι, λέει, σε κονδύλια, σε προσλήψεις στο δημόσιο και στα σχολεία, εάν το ρεύμα δημιωθεί. Πάλι δηλαδή ο λαός πληρώνει τις κυρώσεις και την επιλογή να μειωθεί η εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου υπέρ της εισαγωγής του ακριβότερου υγροποιημένου των Αμερικάνων. Γι' αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν χωράει καμιά καθυστέρηση στην οργάνωση της πάλης μας. Όπως επίσης, η φημολογούμενη αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ από το 2023, τι σημαίνει στην πράξη? Να φτάσει ο μισθός στα επίπεδα του 2010, ενώ οι τιμές έχουν φτάσει στα ουράνια. Αντίστοιχα, το λεγόμενο στεγαστικό πρόγραμμα για τα νέα ζευγάρια δεν είναι τίποτα άλλο παρά επιδότηση σε μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους. Να τους μπουκώσουν και αυτούς με δισεκατομμύρια. Δεν τους πήρε ο πόνος για να έχουν τα νέα ζευγάρια ένα κεραμίδι στο κεφάλι τους. Όλα όσα λοιπόν θα ανακοινώσει η κυβέρνηση εδώ δεν φάνουν ούτε για ζήτο, όπως λέει ο λαός μας. Άρα λοιπόν, καμιά αναμονή ότι θα μας σώσει κάποιος άλλος, όπως μια άλλη κυβέρνηση σε αυτά τα πλαίσια. Δοκιμάσαμε όλων των ειδών της κυβερνήσης. Δοκιμάσαμε τις αυτοδύναμες, τις σταθερές, όπως λένε και σήμερα, τις κεντροδεξιές, τις κεντροαριστερές, όλες τις δοκιμάσαμε, τις αριστερές, τις εθνικές ενότητες, τα πάντα. Τα αποτελέσματα για την εργατική τάξη είναι γνωστά. Πότε μας έλεγαν έχουμε κρίση και δεν είναι ώρα για διεκδικήσεις, μετά μας είπαν έχουμε την πανδημία, τώρα τα άλλαξαν και μας λένε ότι έχουμε έκτακτες συνθήκες. Όλα αυτά για ένα λόγο, για να μην οργανώσουμε τις διεκδικήσεις μας. Όσες φορές ο λαός πίστεψε και πρόβαλε και αυτός το μικρότερο κακό, τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. Απογοήτευση, μυρολατρεία και αναμονή. Έχουν ετοιμάσει το έδαφος έτσι ώστε να αισθάνεται ο κάθε εργαζόμενος συνένεχος για την κατάσταση. Να αισθάνεται υπόλογος αν πρέπει να ανάψει τη σώμα να ενσταθεί. Να αισθάνεται άγχος και φόβο στο άνοιγμα των λογαριασμών, στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ. Μας θέλουν να συμβιβαζόμαστε με τα ελάχιστα, με τα λεγόμενα vouchers, με τα pass κάθε είδους που πολλαπλασιάζονται, φέρνοντας τη λογική του δώρου πάνω στις διευρυμένες και οξυμένες λαϊκές ανάγκες, τα οποία μάλιστα μόνο ανακούφιση δεν φέρνουν. Είναι ψίχουλα και κοροϊδία. Να μην ανεχτούμε λοιπόν την κυβέρνηση για την εργοδοσία, που μας θέλουν να πετάμε από τη χαρά μας. Λέει ότι φύγαμε από τα μνημόνια, αλλά προσέξτε, λέει, να μην ξεχάσουμε και ξαναγυρίσουμε στις υπερβολές του παρελθόντος. Λες οι εργαζόμενοι τα προηγούμενα χρόνια ζούσαν μες στη κλειδί. Εμείς λέμε λοιπόν, ως εδώ φτάνει, καμιά νέα θυσία,
καμιά θυσία δεν μπορούν να δεχτούν οι εργαζόμενοι. Εδώ και τώρα πρέπει να γίνει ξεσηκωμός με αυξήσεις στους μισθούς, γενναίες αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές. Να σταματήσει αυτό το έσχος της κυβερνητικής παρέμβασης στο κατώτερο μισθό. Εδώ και τώρα ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Θέλουμε να απευθύνουμε κάλεσμα σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Να πάρουμε τα δικά μας μέτρα. Να τους κόψουμε ένα μεγάλο πανεργατικό απεργιακό κουστούμι. Τα συνδικάτα πρέπει να προετοιμαστούμε, να ανάψει η σπίθα παντού. Και ο Οκτώβρης πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι ένας τέτοιος μήνας. Άρα το σύνθημα απεργιακός ξεσηκωμός μπορεί και πρέπει να φτάσει παντού. Κάθε κλάδος, κάθε εργασιακός χώρος να δώσουν το σήμα της αντεπίδεσης. Κλαδικά σωματεία, επιχειρησιακά σωματεία, να πάρουμε αγωνιστικές πρωτοβουλίες που συντονισμένα και ενιαία να ασκούν πίεση σε κυβέρνηση και εργοδοσία με αιτήματα προστασίας του λαϊκού εισοδήματος, με πραγματικά μέτρα ανακούφισης των εργαζομένων, της νεολαίας, των ανέργων. Υπάρχει δρόμος και ελπίδα σε αυτές τις συνθήκες, που όχι γενικά και αόριστα, είναι ο δρόμος που ακολούθησαν οι λιμενεργάτες του Πειραιά, τις προβλήτες της Κόσκο, οι εργαζόμενοι στη ζώνη, οι μεταλλορίγοι της Λάρκου, οι οικοδόμοι, οι διανομής της Ιφούντη, οι εργαζόμενοι στα πετρέλαια και τα λοιπά του Μετακαβάλας και τόσοι άλλοι κλάδοι. Με τους αγώνες τους, με την αταλάντευτη στάση τους, διεκδικούν, αγωνίζονται, κερδίζουν. Αυτοί οι μαζικοί αγώνες των εργαζομένων έδωσαν έμπνευση. Έσπηραν το έδαφος για άλλους κλαδικούς αγώνες σε μεγάλους εργασιακούς χώρους. Είναι αγώνες που βεβαιώνουν ότι η δύναμη και η αξία της οργανωμένης εργατικής τάξης είναι τεράστια όταν βγαίνει στους δρόμους για να διεκδικήσει τη ζωή της. Οι ταξικοί αγώνες με την απειθαρχία, την αφοβία και τη σύγκρουση είναι η διέξοδος για να ξεπερνά εμπόδια και παγίδες που βάζει ο ταξικός αντίπαλος και το πολιτικό προσωπικό του. Είναι θετικό το γεγονός ότι ακόμα και μέσα στον Αύγουστο οργανώθηκαν αγώνες με σημαντική επιτυχία. Και όπως ήταν οι αγώνες στα ξενοδοχεία, η υπογραφή συλλογικής σύμβασης στη Σαντορίνη, είναι παράδειγμα και θετική βεβαίως εξέλιξη. Και από την άποψη αυτή νομίζουμε ότι έτσι πρέπει να συνεχίσουμε, όπως ξανατονίζουμε και οι αγώνες στα πετρέλαια και τα λοιπάσματα Καβάλας. Αυτό είναι που φοβούνται η εργοδοσία, το κράτος τους και οι κυβερνήσεις. Οι εικόνες από πολλές άλλες χώρες, όπως είναι πρόσφατα στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ολλανδία, στην Ισπανία, στη ΣΥΠΑ, με μεγάλες απεργίες, δείχνουν πως το καζάνι βράζει. Αυτοί οι αγώνες είναι το ελπιδοφόρο. Δείχνουν ότι η εργατική τάξη δεν είπε την τελευταία λέξη και βεβαίως ο λαός θα γράψει τη δική του ιστορία με τις δικές του εξελίξεις. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες ξέρουμε όλοι μας ότι, και έχουν ήδη δημοσιευθεί βέβαια, 133 από τις 145 εισηγμένες εταιρείες αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους κατά 25%. Στην ενέργεια τα ΕΛΠΕ είχαν αύξηση πωλήσεων κατά 63%, φτάνοντας σε ένα τρίμηνο τα 1,7 δις ευρώ. Η Motorola μέσα στο ίδιο διάστημα αύξησε τον τζίρο της κατά 73%. Μεγάλα εργοστάσια μετάλλου που σχεδόν αύξησαν κατά 40% τον κύκλο εργασιών τους. Μεγάλοι όμιλοι κατασκευαστικοί με μεγάλη άνοδο στην κυκλοφορία τους στα σούπερ μάρκετ. Οι 34 επιχειρήσεις κατέγραψαν πωλήσεις αξίας περίπου 10 δις ευρώ, αυξημένες κατά 900 περίπου εκατομμύρια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Όμως, πρέπει να πούμε ότι εδώ υπάρχουν ένοχοι για αυτά που τραβάει ο λαός μας. Παράδειγμα, για την ενεργειακή φτώχεια είναι εδώ ένοχος η πολιτική της πράσινης business. Είναι η αιτία που ο λαός ψηφίζεται όλο και πιο βαθιά στη μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια. Αυτή την πολιτική υλοποίησαν όλοι όσοι κυβέρνησαν. Προώθησαν την απελευθέρωση της ενέργειας, το χρηματιστήριο ενέργειας, την απολυνητοποίηση, προκρίνοντας τις πανάκριβες ΑΠΕ για να βρουν βεβαίως νέα πεδία κερδοφορίας σε επιχειρηματικοί όμιλοι. Τώρα επιδοτούν με δισεκατομμύρια ευρώ τους ιδιώτες παρόχους, γιατί άλλο, για να μην χάσουν ούτε ένα ευρώ. Για τους μισθούς των εργαζομένων που είναι σε άθλια κατάσταση, όλες οι κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα έβαλαν το χέρι τους, ώστε ο κατώτερος μισθός να αποφασίζεται από το Υπουργείο Εργασίας με άξονα την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και συνολικά την κατάσταση της οικονομίας. Μαζί διατήρησαν
όλο το αντεργατικό πλαίσιο και που αφήνει σχεδόν το 90% των εργαζομένων εκτός οποιασδήποτε συλλογική σύμβαση εργασίας και έχουν παγώσει τους μισθούς στα επίπεδα της προηγούμενης 15ετίας και ακόμα κάτω από τα 751 που υπήρχε το 2009. Και τώρα μας πουλάνε φούμαρα και φιλία με την επαναφορά του μισθού στα 751 ευρώ. Μαζί όλοι τους τσάκισε τον εργάσιμο χρόνο και έχουν δυναμώσει σε δυσθεώρητα επίπεδα τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου. Δηλαδή δουλειά όταν, όποτε, όσο και αν χρειάζεται η κάθε εργοδοσία. Και στην δημοσιότητα ήδη είναι και το ζήτημα των υποκλοπών, που εντάσσεται και αυτό σε ένα πλαίσιο επικίνδυνο, το οποίο βάζει σταθερά στο στόχαστρο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του λαού στο όνομα της εθνικής ασφάλειας της καταπολέμησης τρομοκρατίας. Με βάση τις εξελίξεις και τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει στη Βουλή για τις υποκλοπές, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε και άλλες πλευρές. Για παράδειγμα, το φακέλωμα αφορά ευρύτερες πλευρές στις ελευθερίες και τα δικαιώματα της εργατικής τάξης. Είναι ή δεν είναι παρέμβαση στα προσωπικά δεδομένα και στο δικαίωμα τη συνδικαλιστική δράση, οι νόμοι για το ΚΕΜΗΣΟΕ, την ηλεκτρονική ψηφοφορία, που μπορούν να παρακολουθούν τους εργαζόμενους ακόμα και τι ψηφίζουν. Δηλαδή, πέρα από το γεγονός των υποκλοπών και όλο αυτό που παρακολουθούμε, απαιτούν τα συνδικάτα να καταθέτουν στοιχεία προκειμένου να φακελώνονται χιλιάδες συνδικαλιστές και εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα. Στα στοιχεία αυτά, μάλιστα, πρόσβαση μπορεί να έχουν και μεμονωμένοι εργοδότες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η κυβέρνηση θα μπορεί να δίνει με μια απλή αίτηση σε οποιοδήποτε εργοδότη τα ονόματα όσων εργαζομένων συμμετέχουν δραστήρια σε συνδικαλιστική οργάνωση, στον χώρο δουλειάς, στον κλάδο κλπ. Επόμενα, αυτό που τους ενοχλεί είναι οι εργατικοί αγώνες. Τους φοβούνται. Βλέπουν ότι δυναμώνει η οργή και η δυσαρέσκεια. Ότι τα πας και τα βάουτσερ δεν μπορούν να τραβήξουν για πολύ. Γι' αυτό και βάζουν εμπόδια στην οργάνωση των αγώνων της εργατικής τάξης. Γι' αυτό και έχουν στήσει ένα πυκνό δίκτυο παρακολουθήσεων με τις πλάτες όλων των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το ταξικό εργατικό κίνημα τα ζητήματα αυτά είναι κόκκινη γραμμή. Τις λαϊκές ελευθερίες μόνο τα συνδικάτα μπορούν να τις περιθωρήσουν, όπως έδειξαν και οι μεγάλες κινητοποιήσεις της Πρωτομαγιάς και του Πολυτεχνείου. Δεν τους πέρασε και ένα είναι σίγουρο, δεν θα τους περάσει. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο υπεραστικός πόλεμος συνεχίζεται και μπορεί να αποτελέσει αρχή μιας γενικευμένης κλιμάκωσης ανταγωνισμών και συγκρούσεων. Οι εικόνες που βλέπουμε καθημερινά νομίζουμε ότι το δείχνουν ξεκάθαρα. Ύστερα από 7 μήνες πλέον αποδεικνύεται πως ο πόλεμος δεν αφορά την Ουκρανία, τη Ρωσία, την Αμερική, συνολικά το ΝΑΤΟ. Δεν επηρεάζει απλά κάποια μέρη που βρίσκονται μακριά από τη χώρα μας. Ούτε είναι κάτι πρόσκαιρο που θα περάσει. Ο ενεργειακός και οικονομικός πόλεμος που προϋπήρχε της πολεμικής σύραξης και επέμβασης τώρα έχει μεταφραστεί με το αίμα των λαών και σε αύξηση κατά κύματα της ακρίβειας, του τιμής του ρεύματος, των καυσίμων, των τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. Πυκνώνουν ξανά τα σύννεφα μιας νέας οικονομικής κρίσης. Οι πάλι μας, ενάντια στη συμμετοχή και την εμπλοκή της χώρας μας στις πολεμικές επιχειρήσεις, πρέπει να συνεχιστεί. Μόνο δεινά μπορεί να φέρει για το λαό μας, για τους λαούς της περιοχής. Την ίδια στιγμή βρισκόμαστε στον τρίτο χρόνο της πανδημίας και οι εξελίξεις και το καλοκαιριάτικο κύμα έρχεται να επιβεβαιώσουν με το πιο τραγικό τρόπο τους κινδύνους από την απουσία ουσιαστικών μέτρων προστασίας με ευθύνη του κράτους. Η αντιλαϊκή διαχείριση της πανδημίας, θα λέγαμε, έχει αλλάξει πίστα. Η κυβέρνηση κοινικά ομολογεί πως ο λαός θα συνεχίσει να προχωρά αθωράκιστος με ατομική ευθύνη για να μην νοσήσει βαριά, να μην μεταδώσει την ίδια ώρα την πραγματικότητα των γονατισμένων νοσοκομείων και του συστήματος υγείας που αγκομαχάει να τα βγάλει πέρα, εκθέτει όσους υπηρετούν την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της υγείας. Τα σχολεία που ήδη την Δευτέρα θα ανοίξουν, θέλουν να ανοίξουν χωρίς καμιά υποδομή, χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξης. Επόμενα, ο αγώνας μας για ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και με κρατική χρηματοδότηση στο ύψος των πραγματικών αναγκών πρέπει να δυναμώσει για να πάψει η υγεία να αποτελεί εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται με σκοπό το κέρδος. Μέσα σε αυτές τις εξελίξεις, η πανελλαδική σύσκεψη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι με τη συμμετοχή εκατοντάδων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Θεωρούμε πως είναι ελπίδα
ενθαρρυντική και αισιόδοξη εικόνα για το εργατικό κίνημα για να μετρήσουμε βήματα στην κατεύθυνση της ανασύνταξης και της αντεπίθεσής του. Η συζήτηση που έγινε εκεί μαζί με τους αγώνες που παράλληλα εξελίσσονται θεωρούμε πως δείχνει πραγματικά τον δρόμο για το πώς θα μπορέσει το εργατικό κίνημα να βρεθεί με θέση υπεροχής στους χώρους δουλειάς, να απαντήσει αγωνιστικά στην κυβέρνηση για την εργοδοσία, να περιθωριοποιήσει την επικίνδυνη γραμμή του εταιρισμού των πλειοψηφιών σε ΓΕΣΕ και ΔΕΔΗ. Το πλαίσιο πάλις που υιοθετήσαμε και υιοθετήθηκε από πάνω από 510 εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και αφορούν το σύνολο των αναγκών της εργατικής λαϊκής οικογένειας, το δίνουμε και σήμερα στη δημοσιότητα και από τη σημερινή συνέντευξη τύπου. Ειδικά για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, η διεκδικήση των σωματείων, πέρα από τις αυξήσεις στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση και τις κλαδικές συμβάσεις, είναι συνδυασμένες με αντίστοιχες αναπροσαρμογές, με βάση την αύξηση του πληθωρισμού και θέλουμε να καλέσουμε τα συνδικάτα με βάση αυτό το πλαίσιο και τα δικά τους βεβαίως, του κλάδου τους, να σηκώσουμε μεγάλο αγώνα. Ήδη ξέρουμε όλοι μας ότι ο νόμος έκπρωμα της κυβέρνησης του, ο γνωστός νόμος του Χατζηδάκη, σε αρκετούς χώρους δουλειάς έχει σπάσει τα μούτρα. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και μπορούμε να επιβάλλουμε και να κερδίσουμε πάρα πολλά από αυτές τις διεκδικήσεις. Άρα λοιπόν θέλουμε να καλέσουμε όλες τις οργανώσεις σε μαζικό διεκδικητικό αγώνα. Να καλέσουμε επίσης όλους τους συνδικαλιστές, τα συνδικάτα εκείνα που μπορεί να μην έχουμε πλήρη συμφωνία σε όλα, αλλά βλέπουν ότι ο δρόμος που ακολουθούν οι δυνάμεις του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού βρίσκεται μακριά από τις ανάγκες μας. Πως οι δυνάμεις που πλειοψηφούν στη ΓΕΣΕ και την ΑΔΕΔΗ, πέρα από το συμβιβασμό και την απογοήτευση που σπαίνουν, έχουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της αντιλαϊκής επίθεσης, να συμπορευτούν, καλούμε όλους αυτούς, να συμπορευτούν με τις δυνάμεις που βλέπουν τη διέξοδο στον ταξικό διεκδικητικό αγώνα. Μπροστά στα προβλήματα που έχουμε και θεργεύουν, στην προσπάθεια που κάνουν ώστε να παρουσιάσουν ότι τίποτε δεν αλλάζει, στο κλίμα αναμονής που καλλιεργούν, εμείς λέμε πως υπάρχει λύση. Να πυκνώσουν παντού οι αιστείες αντίστασης και να κλιμακώσουμε την πάλη μας με την μεγάλη απεργιακή απάντηση μέσα στον Οκτώβριο. Μόνο ο δρόμος του αγώνα διασφαλίζει τα δικαιώματά μας. Γιατί χωρίς εμάς τίποτα δεν κινείται και έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Άρα, όλοι μαζί, το Σάββατο στις 6 ώρα στην πλατεία Χάν, θέλουμε να καλέσουμε επίσης όλους τους εργαζόμενους να πάρουν μαζικά μέρος σε όλες τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν τις επόμενες μέρες σε μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα. Σε όλες τις κινητοποιήσεις και τις παρεμβάσεις των συνδικάτων ενάντια στην ακρίβεια, στους ιδιώτες παρόχους της ενέργειας, στη ΔΕΗ κτλ. Προετοιμάζουμε λοιπόν τη μεγάλη πανεργατική απεργία. Γι' αυτό όλες οι δυνάμεις στη μάχη. Μόνο η εργατική τάξη και οι σύμμαχοί της μπορούν να πετάξουν στο κάλαδο των αχρήστων, να ανατρέψουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα της ακρίβειας, της φτώχειας, της ανεργίας, των ιμπεριαλιστικών πολέμων και όλων που την βασανίζουν. Να γίνει η εργατική τάξη ο καπετάνιος. Θα λέγαμε να χαράξει αζημούθιο για να εξουσιάζει όλα όσα παράγει. Θέλουμε λοιπόν να πούμε σε όλους σας καλό αγώνα συνάδελφοι και καλή συνέχεια με δύναμη, ελπίδα και αποφασιστικότητα. Να είστε καλά.